Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα πάλι απόψε. Λέει φίλη, τζίφος στο ημίφος, απατεώνα σχέσεις ή μίζερο ανθρωπάκι. Αγαπητή Θέκλα, ελπίζω να είστε καλά. Καλά είμαι. Σας παρακολουθώ ανελιπώς και πάντα αισθάνομαι καλύτερα όταν μας ξυπνάτε. Κάνω εδώ και ένα χρόνο ψυχοθεραπεία και έχω βοηθηθεί αρκετά. Ωστόσο, είχα την ανάγκη να σας γράψω και πάλι, γιατί η φίλη μου είχε γράψει παλιότερα και της είχα συστήσει να κάνει ψυχοθεραπεία. Γιατί τα λέτε ωραία, ζωντανά και σταράτα, ακριβώς γιατί η επαφή σας με τους συνδρομητές του καναλιού σας δεν είναι επαγγελματική αλλά φιλική. Έχω την ανάγκη από ένα βίντεο εμψύχωσης, γιατί πάλι έπεσα σε συναισθηματική λακκούβα. Τι ωραία που γράφεις! Τι ωραία έκφραση αυτή. Έχω ανάγκη από ένα βίντεο εμψύχωσης, γιατί πάλι έπεσα σε συναισθηματική λακκούβα. Γράφεις καταπληκτικά. Έβγαινα με κάποιον τους τελευταίους μήνες που με φλόμωνε στους ρομαντισμούς. Ένιωθα πως κάτι πήγαινε χει, τον gut instinct. Ένιωθα πως κάτι πήγαινε χει, αλλά κάθε φορά που άνοιγα κουβέντα, μου έλεγε πως είναι ο χαρακτήρας του κλειστός ή πως η μητέρα του δεν ήταν δοτική. Τέτοιες μπλε. Sorry. Μετά πολλά ένα βράδυ του είπα πως δεν γίνεται αυτό άλλο. Αισθάνομαι πως δεν αγαπιέμαι όσο αξίζω μέσα σε αυτή τη σχέση και γιατί δεν κάνει κάτι να βελτιωθεί. Τότε μου είπε πως ακόμα έχει συναισθήματα για την πρώην του. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί ήταν το τελευταίο που περίμενα να ακούσω. Αφού με είχε φλωμώσει πως αν και συναισθηματικό κλειστός, μαζί μου είχε νιώσει έντονα συναισθήματα και κολοκύθηκε με ρίγανη. Έγινα έξαλλη στην αρχή, μετά έκλαιγα και μετά πάλι έξαλλη. Είναι φυσιολογικό ο θυμός να εναλλάσσεται με το κλάμα. Τον ρωτούσα γιατί δεν του είπε εξ αρχής πριν αφεθώ εγώ και είπε πως ήθελε να δοκιμάσει αν του έβγαινε και δεν του βγήκε. Ήθελε να δοκιμάσει αν του έβγαινε και δεν του βγήκε, αγόρι μου. Ένιωσα σαν πειραματόζω, ντροπιασμένη. Εγώ νόμιζα πως δινόμουν σε έναν άντρα που με αγαπούσε και εκείνος προσπαθούσε να ξεπεράσει μιαν άλλη. Νιώθω θυμό, απογοήτευση και πόνο. Όχι για εκείνον τόσο που το θεωρώ αισχρό αυτό που έκανε, αλλά για μένα που αφέθηκα να αγαπήσω πάλι κάποιον που πάλι έπαιξε μαζί μου. Ξέρω πως shit happens και είναι νωρίς ώστε η ψυχαθεραπεία να δώσει ικανά εργαλεία άμυνες ώστε να μην πέφτω σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον ευτυχώς διεκδικώ από τις σχέσεις μου πλέον να είναι αμοιβαίες και αγαπητικές. Ευτυχώς μιλάω και διεκδικώ, αλλά πάλι σε τείχο πέφτω. Όταν μιλάς και διεκδικείς και πέφτεις σε τείχο, τότε ίσως είναι μια καλή ένδειξη ότι μπορείς να στρίψεις και να απομακρυνθείς από αυτό τον τοίχο. Αν έχετε διάθεση, πώς δεν έχω διάθεση, μου φτιάξες τη διάθεση με αυτό το mail, γιατί μου δίνεις ευκαιρία να μιλήσω. Αν έχετε διάθεση, κάντε ένα βίντεο για όλους εμάς που έχουν συναρμολογηθεί χιλιάδες φορές από τέτοιες καταστάσεις. Ένα βίντεο παρηγοριάς και εμψύχωσης που όλα θα πάνε καλά, με το μοναδικό τρόπο που πάντα τα λέτε. Θέλω να σας πω πως παρότι δεν έκανα τίποτα, ο τύπος με μπλόκαρε. Βεβαίως θα σε μπλοκάρει. Θα σε μπλοκάρει και από πάνω, γιατί το ξέρει. Είναι μαλάκας. Το ξέρει ότι μετά θα του την πεις. Γι' αυτό θα σε μπλοκάρει, να μην μπορείς να του την πεις. Και έτσι ο θυμός και το παράπονό μου δεν μπορεί ούτε καν να εκφραστεί. Κοίταξε, μπορείς να φτιάξεις έναν άλλο λογαριασμό, να στείλεις το θυμό και το παράπονό σου και ας σε μπλοκάρει μετά. Θα το έχει ήδη διαβάσει, να του στείλεις ένα email. Από ό,τι έμαθα από τρίτους, είναι μια χαρά και κάνει προσπάθειες με την πρώην του να τα ξαναβρούν. Έχει και τις ευχές μας από εμάς να τα ξαναβρει, γιατί μόνο για το καλό του είναι να τα ξαναβρει. Με τις ευχές μας, τις ανάποδες. Αποφεύγω να μαθαίνω νέα του, αλλά έτυχε από κοινό γνωστό να το ακούσω χωρίς να ξέρει πως είχα σχέση μαζί του. Του άλλαξα κουβέντα γιατί αυτό πόνεσε περισσότερο και να σου έχει κοροϊδέψει και να μην νοιάζεται και να είναι καλά αμέσως μετά. Το νιώθω μαχαίρι που στρίβει στην πληγή μου. Αυτά, λυπάμαι αν σας κούρασα, εύχομαι καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού και φυσικά αν θέλετε το κάνετε το βίντεο, περισσότερο ήθελα να σας τα πω, σας φιλώ. Και εγώ σε φιλώ, κόρη μου. Λοιπόν, ζούμε σε μια ωραιότατη εποχή που ζούμε ανάμεσα σε πολύ πνευματικούς ανθρώπους, υπεύθυνους, συναισθηματικά όριμους, οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και έχουν την ειλικρίνεια να εκφράσουν τις προθέσεις τους από την αρχή. Not. Όχι, όχι. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά επιφανειακή. Ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους επιπόλαιους, εγωκεντρικούς και όντως όπως το έχεις πει εδώ, μίζερα ανθρωπάκια. Όταν κάνουμε μια καινούρια γνωριμία, πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ψυχολογήσουμε τη συμπεριφορά του άλλου και να του βρούμε ελαφρυντικά, πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ειλικρινείς, υπάρχουν και τοξικοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοδιάθετοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διαθέσιμοι για να κάνουν σχέση και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις καταστάσεις, σε φάση που να μπορούν να έχουν συνδεσιμότητα. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε ακαλλιέργητοι και είμαστε πνευματικά και συναισθηματικά πίσω, δεν έχουμε εξελιχθεί τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε τον εαυτό μας και να μην το φορτώνουμε πάνω στους άλλους. Δυστυχώς, πολύ συχνά θα συναντήσουμε τέτοια φαινόμενα και όσο περισσότερα χρόνια ζούμε σε αυτή τη γη, θα έχουμε συναντήσει τόσο περισσότερα τέτοια φαινόμενα. Δεν συμβαίνει και αυτό ειδικά σε σένα, ειδικά σε μένα, ειδικά σε κάποιον. Έτσι συμβαίνει. Δεν ξέρω για στατιστικά, αλλά θα έλεγα ότι 1 στις 10 σχέσεις που δημιουργούνται είναι αξιόλογες σχέσεις και είναι καλή ιδέα να συνεχίσουν. Έχουμε κάνει ένα σωρό βίντεο για τις κόκκινες σημαίες, έχουμε κάνει και ένα μόνο για τις πράσινες σημαίες και τονίζουμε πολύ συχνά τα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε στην αρχή μιας γνωριμίας, ούτως ώστε να αποφύγουμε, να πάθουμε αυτό που έπαθες εσύ, να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο και να δοθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αυτό που λέει και ο οποίος δεν έχει την πρόθεση που λέει πως έχει να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να συναντήσεις την πιο αξιόλογη γυναίκα, τον πιο αξιόλογο άνδρα, ένα εξαιρετικό άνθρωπο μπορεί να συναντήσεις. Μπορεί να συναντήσεις μια γυναίκα που να είναι εξαιρετική, που να έχει συνδεσιμότητα, να είναι όριμη ψυχοσυναισθηματικά, να σε ελκύει ερωτικά, έναν άνδρα ο οποίος να είναι ωραίος εσωτερικά, να είναι ωραίος και εξωτερικά. Αλλά αν αυτός ο άνδρας, αν αυτή η γυναίκα δεν είναι διαθέσιμη συναισθηματικά, δεν θα μπορέσεις ποτέ να είσαι ουσιαστικά μαζί τους. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το τα φτιάχνουμε ή το αρχίζουμε να βγαίνουμε έξω ή δημιουργούμε μια σχέση, δεν σημαίνει αυτόματα ότι και οι δύο άνθρωποι που είναι σε αυτό είναι με το κέφι τους και με την όρεξή τους. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους σαν πειραματόζωα για να εκτονώσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες, για να εκτονώσουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες, για να ικανοποιήσουν την περιέργεια τους, για να διασκεδάσουν την πλήξη τους, για να νιώσουν σημαντικοί, για να πάρουν αυτοπεποίθηση ούτως ώστε να πάνε πίσω και να ξαναδιεκδικήσουν εκείνο το πρόσωπο που είχαν και το έχασαν κλπ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έντιμοι στις σχέσεις τους. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι έντιμοι στις σχέσεις μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και βάζω και όλους μας μέσα, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει φερθεί έστω και μία φορά εγωκεντρικά, ανώριμα ή τοξικά στις σχέσεις του. Shit happens, όπως είπες. Shit happens and we also do shit. Και εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε. Βέβαια, μπορεί να μου πεις, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό και δεν έχω συμπεριφερθεί έτσι σε αυτόν τον άντρα. Και γιατί αυτός ο άντρας να μου συμπεριφερθεί έτσι, ή δεν θυμάμαι να το έχω κάνει στο παρελθόν, ή το έχω κάνει παλιά. Και γιατί να το βρω τώρα μπροστά μου? Θα το βρεις μπροστά σου επειδή έτσι είναι η ζωή και επειδή συμβαίνουν αυτά. Πώς μπορείς πρώτον να ξεπεράσεις την απογοήτευση από αυτό που έχεις βιώσει, και δεύτερον, πώς μπορείς να νιώσεις μια ασφάλεια, μια συναισθηματική ασφάλεια, ότι δεν θα επαναβιώσεις κάτι τέτοιο στο μέλλον. Θέλεις χρόνο για να ξεπεράσεις ένα χωρισμό. Ένας χωρισμός είναι σαν ένας μικρός θάνατος και θέλει πένθος. Ήδη εσύ, από ό,τι μου έχεις γράψει, έχεις αναλλάξει μέχρι τώρα τα δύο στάδια του πένθους, το θυμό και την κατάθλιψη. Υπάρχει και η άρνηση, υπάρχει και η διαπραγμάτευση και υπάρχει και στο τέλος η αποδοχή. Υπάρχει ένα playlist στο κανάλι μας με τον τίτλο «Πένθος», που εκεί σε διάφορα βίντεο εξηγούμε τα 5 στάδια του πένθους, το οποίο είναι άρνηση, θυμός, άρνηση, διαπραγμάτευση, θλίψη, κατάθλιψη, αποδοχή. Θέλει ένα χρονικό διάστημα, ένα ικανό χρονικό διάστημα για να ξεπεράσει κάποιος το πένθος. Για μια σχέση ενός έτους Ένα λεπτό. Πόσο... Όχι, ένα χρόνο έχει που κάνεις ψυχοθεραπεία. Δεν μας λες πόσο καιρό ήσουν με αυτόν τον τύπο. Δεν μας λες. Έβγαινα με κάποιους μερικούς μήνες. Για μια σχέση μερικών μηνών μπορεί να σου πάρει κανένα μήνα να το ξεπεράσεις. Εάν ασχοληθείς ουσιαστικά με το να το ξεπεράσεις, αν το πάρεις και στη ψυχοθεραπεία σου το ζήτημα, και καλά κάνεις να το πάρεις. Ένας χωρισμός είναι μια πολύ καλή ιδέα για να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά τα θέματά μας, τα κομπλεξιλίκια μας, τις ανασφάλειές μας και τους λόγους που καθίσαμε να φάμε αυτή την κοροϊδία. Γιατί αγαπημένη μου, το ένστικτό σου, το gut instinct σου σε προειδοποίησε. Σου λέγε από την αρχή ότι κάτι πάει χ. Να ακούμε το ένστικτό μας. Να ακούμε τον gut instinct μας. Προτού προχωρήσουμε στο να συνδεθούμε με έναν άλλον άνθρωπο περισσότερο. Προτού να δοθούμε σε έναν άλλον άνθρωπο και συναισθηματικά και σεξουαλικά και ερωτικά και σωματικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να ακούμε το ένστικτό μας. Ακόμη δεν το έχεις βιώσει. Όταν θα το βιώσεις όμως, το να κάνεις μια αυθεντική γνωριμία με έναν άνθρωπο που είναι αυθεντικά διαθέσιμος να συνδεθεί μαζί σου, όταν το βιώσεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις γιατί δεν αξίζει τον κόπο να σπαταλιέσαι σε μεσοβέζικες καταστάσεις και σε καταστάσεις που δεν σου γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά. Δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα γιατί δεν το έχεις βιώσει. Άνθρωποι που το έχουν βιώσει, την αυθεντική, την ουσιαστική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, σου λένε ότι με τίποτα δεν θα ξαναπήγαινα να κάνω αυτές τις σχέσεις, τις επιπόλες, τις προβληματικές, τις έτσι, τις γιουβέτσι. Τώρα που έχω βρει τον άνθρωπό μου ή τώρα που έχω βρει το τέρι μου, τώρα που έχω βρει την πραγματική αγάπη, δεν θα συμβιβαζόμουν πλέον με ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι κάποιου άλλου, γιατί στην περίπτωση αυτή έπαιρνε τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του τύπου που έτρωγε με την πρώην του. Και δεν την ξέρουμε και την πρώην του και δεν ξέρουμε και θα τα βρει με την πρώην του και δεν σημαίνει ότι φταίει η πρώην του επειδή αυτός είναι έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το έντιμο και το ηθικό είναι όταν χωρίσουμε από μια σχέση να πάρουμε το χρόνο μας να ξεπεράσουμε αυτή τη σχέση και αφότου τη ξεπεράσουμε τότε να δημιουργήσουμε μια καινούρια σχέση. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που σου λέει ο έρωτας με έρωτα περνάει. Ζούμε σε μια pop κουλτούρα, ζούμε σε μια pop κουλτούρα η οποία στέλνει συνεχώς μηνύματα για παράλληλες σχέσεις, για rebound relationships, για σχέσεις που κάνεις για να ξεπεράσεις μια προηγούμενη σχέση. Είναι παντού. Είναι μέσα στις ταινίες, είναι μέσα στις διαφημίσεις, είναι στο διαδίκτυο, παντού. Συνέχεια ακούσει ιστορίες ότι αυτός είχε ένα πρόβλημα με τη φιλενάδα του και πήγε και έκανε μια άλλη σχέση να το ξεπεράσει, ή αυτή δεν περνούσε καλά στη σχέση της και έκανε μια άλλη σχέση να το ξεπεράσει. Δηλαδή, εδώ σερβίρεται ως πολύ καλή ιδέα να κάνεις παράλληλες σχέσεις προτού τελειώσει η προηγούμενη σου σχέση. Πόσο μάλλον αυτή η κοινωνία να μην σου πει, να μην σε αφήσει να νιώσει ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνεις μια σχέση αμέσως μόλις έχεις χωρίσει και να αδικήσεις έτσι τον άλλο άνθρωπο. Σκέψου εσύ τώρα που έχεις όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, που έχεις αυτή την απογοήτευση, που όπως έγραψε έτσι πολύ ποιητικά, ξαναμαζεύεις τα κομμάτια σου, πώς το έχεις γράψει, συναρμολογείσαι για ακόμη μια φορά, να πας να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Όσο εξαιρετικός και να είναι αυτός ο άνθρωπος, όσο υπέροχος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, εσύ δεν θα μπορέσεις να το δεις καθαρά. Θα το βλέπεις μέσα από τα γυαλιά της απογοήτευσής σου, μέσα από τα γυαλιά της... τα παραμορφωτικά γυαλιά του πόνου σου, του πένθου σου και της θλίψης σου και τίποτα δεν θα σου φαίνεται καλό. Θα αδικήσεις αυτόν τον άνθρωπο και θα αδικήσεις και τον εαυτό σου και θα αδικήσεις και την πιθανότητα να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση. Εκτίμησα πάρα πολύ κάποτε έναν πελάτη μου παλιά, ο οποίος είχε χωρίσει από το γάμο του και μάλιστα χώρισε με έναν τρόπο έτσι πολύ, ένα ξαφνικό χωρισμό, ο οποίος ήταν έτσι κατέρρευσε όλο το οικοδόμημα της σχέσης μέσα σε ένα βράδυ. Ο οποίος τους πρώτους 6 μήνες μετά από το διαζύγιο μου έλεγε ο ίδιος από μόνος του ότι δεν διανοούμε καν να μπω στη διαδικασία να φλερτάρω, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά, ότι κουβαλώ πολύ θυμό μέσα μου για την ενδιαστάση σύζυγό μου, έχω πολύ απογοήτευση, πολύ θλίψη, πολύ πόνο και δεν θα ήθελα να τα μετεβιβάσω αυτά σε καμία άλλη γυναίκα. Και θυμάμαι ότι του είχα δώσει τα θερμά μου συγχαρητήρια και του είπα είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος και όσοι άνθρωποι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο σέβονται και τους άλλους ανθρώπους πρώτα και τον εαυτό τους έπειτα. Και ο άνθρωπος αυτός στην πορεία συνάντησε τον άνθρωπό του. Όπως και όλοι μας αν μάθουμε να λέμε όχι σε ό,τι δεν μας ταιριάζει, αν μάθουμε να λέμε όχι στα ψεύτικα, αν μάθουμε να λέμε όχι στις απομιμήσεις αγάπης, στις απομιμήσεις έρωτος, στις απομιμήσεις συναισθημάτων, τότε θα είναι ανοιχτό το πεδίο ώστε να έρθει προς το μέρος μας η αληθινή αγάπη, η αυθεντική συνδεσιμότητα, μια αυθεντική σχέση στην οποία να μπορούμε να πούμε με όλη την όρεξή μας ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η πραγματική αγάπη στη ζωή μας. Αυτό που ξέρω όμως να σου πω είναι ότι όσο εμένεις και παραμένεις σε μεσοβέζικες καταστάσεις, τόσο καθυστερείς το να έρθει η πραγματική αγάπη στη ζωή σου. Όσοι άνθρωποι φτάσουν σε κάποιο σημείο στη ζωή τους και πούν «μπούχτησα, δεν αντέχω άλλο μαλακίες», συγγνώμη για την έκφραση, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο να ξοδεύομαι σε αδιέξοδες καταστάσεις, να στενοχωριέμαι για σχέσεις οι οποίες δεν είχαν ποτέ προοπτική, αλλά να επένδυσα σε αυτές γιατί φοβόμουν τη μοναξιά ή γιατί νόμιζα πως θα βρω κάτι καλύτερο. Το κουράστηκα, μπούχτησα από αυτό το πράγμα. Χιλιάδες φορές να συναρμολογούμε. Οπότε παίρνω μια σοβαρή απόφαση. Εγώ ίδια προσωπικά παίρνω την απόφαση. Εσύ ο ίδιος προσωπικά παίρνεις την απόφαση. Παίρνω μια σωτήρια απόφαση να μην ξαναπώ ναι σε οτιδήποτε δεν μου ταιριάζει. Είναι δύσκολο. Θα μείνεις χωρίς φλερτ. Θα μείνεις χωρίς σεξ, θα μείνεις χωρίς ερωτική σχέση, ίσως για μήνες, ίσως για χρόνια, θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά αν έχεις πάρει μια συνειδητή απόφαση ότι you wouldn't compromise for anything less, ότι δεν θα συμβιβαζόσουν για τίποτε λιγότερο από αυτό που πραγματικά σου αξίζει, θα έχεις ανοιχτό το πεδίο, ώστε να έλξεις προς το μέρος σου αυτό το πρόσωπο, αυτού του είδους τη σχέση, αυτού του είδους τη συνδεσιμότητα που σου αξίζει και που αξίζει σε όλους μας. Όλοι μας δικαιούμαστε και όλοι μας αξίζουμε να αγαπηθούμε αυθεντικά, να αγαπηθούμε καθαρά, να μας συναντήσει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συνδεθεί μαζί μας ουσιαστικά. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο μου το έχει στείλει μια φίλη. Είναι ένα κείμενο που έχει γραφτεί από τη συγγραφέα Σοφία Παπαϊλιάδου το 18. Ένα άνθρωπο απλό, λέει, έτοιμο να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Μου το στείλε μια φίλη αυτό το κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ και λέω σε κάποιο vlog θα το διαβάσω. Λοιπόν, εδώ θα το διαβάσω. Drama, drama, drama. Δράμα, δράμα, δράμα. Συνηθίσαμε τόσο στα δράματα, στους ευγενείς αλήτες, στους ρομαντικούς πρίγκιπες και στους άκαρδους κατακτητές, που ξεχάσαμε πως είναι να ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο. Έναν απλό, ήρεμο, ξεκάθαρο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που δεν θα έρθει ούτε με παραμύθια για παλάτια και πριγκίπισσες, ούτε για ταξίδια ζωής. Έναν άνθρωπο που απλώς θα έρθει και θα σταθεί εκεί. Χωρίς μια φορά και ένα καιρό, χωρίς και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έναν άνθρωπο που απλώς θα είναι παρόν, με όποιον τρόπο μπορεί. Χωρίς δράματα, χωρίς περίπλοκες ιστορίες, χωρίς μύτο της Αριάδνης για να φτάσει στην καρδιά του. Έναν άνθρωπο που θα σου λέει καλημέρα και θα του χαμογελάς. Έναν άνθρωπο που θα του ψιθυρίζεις καληνύχτα και θα σε φιλάει. Έναν άνθρωπο που θα μοιραστείς τον καφέ σου, που θα τον πάρεις να φύγετε χωρίς πολλά πολλά. Που θα κάνετε τα μικρά και καθημερινά και μέσα εκεί θα κρύψετε και τον έρωτα. Όχι για να μην τον δουν οι άλλοι, αλλά γιατί δεν θα έχετε καμία ανάγκη να του βάλετε εντελάλι. Δεν θα έχετε καμία ανάγκη να επιβεβαιώσουν γύρω σας αυτό που εσείς νιώθετε. Έναν άνθρωπο που θα τον ερωτευτείς για τον τρόπο που σε κοιτάει, για τον τρόπο που σε νοιάζεται και σε φροντίζει, για τα ολόδικα σας πειράγματα και τα γέλια χωρίς λόγο. Έναν άνθρωπο από τον οποίο δεν θα νιώσεις την ανάγκη να κρυφτείς και να κρύψεις. Έναν άνθρωπο χωρίς πανοπλία ή γυαλιστερή στολή. Με έναν τζιν και ένα t-shirt θα έρθει και η μαγεία του θα κρύβεται σε όλα εκείνα που θα ξυπνήσει μέσα σου. Χωρίς δράμα, χωρίς σενάριο, χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς ρόλο. Δεν θα έχει ανάγκη να το παίξει σκληρός, δεν θα έχει ανάγκη να το παίξει οτιδήποτε. Θα τον ερωτεύεσαι κάθε μέρα και θα σε ερωτεύεται κάθε στιγμή. Ακόμα και όταν θα τσακώνεστε, ακόμα και όταν θα μουτρώνετε και θα ζηλεύετε, ακόμα και όταν θα έρθουν τα δύσκολα, θα είστε ο ένας για τον άλλον. Δεν θα έρθει ούτε να παίξει, ούτε να σε παίξει. Θα έρθει για να το ζήσετε. Ένας άνθρωπος με τις δικές του πληγές, με τις δικές του αδυναμίες, με τα δικά του μπαγκάζια, που όμως δεν θα θελήσει να τα κάνει παντιέρα. Θα τα ακουμπήσει στην πόρτα σου και θα μπει μέσα καθαρός. Ένας άνθρωπος απλός, έτοιμος να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ένας άνθρωπος που η αγκαλιά του θα είναι καταφύγιο και ασπίδα. Εύχομαι ολόκαρδα και σε σένα και σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο να μπορέσετε να προσκαλέσετε στη ζωή σας έναν τέτοιον άνθρωπο πραγματικό, έναν άνθρωπο απλό, έναν άνθρωπο που να θέλει και να μπορεί και να είναι σε θέση να έχει υγιή συνδεσιμότητα μαζί σας. Για να το επιτύχουμε όμως αυτό, πρέπει να ακούμε το ενστικτό μας και να φεύγουμε γρήγορα από καταστάσεις μεσοβέζικες, από καταστάσεις ψεύτικες, από καταστάσεις που έχουν μέσα πολύ παραμύθι. Και σε αυτό το τελευταίο που γράφει εδώ η Σοφία Παπαϊλιάδου, σε μια ιστοσελίδα το βρήκε η φίλη μου και το στείλε, απλώς θεωρώ ότι είναι σωστό να διαβάσω το όνομα της συγγραφέως που είναι η Σοφία Παπαϊλιάδου. Λέει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει δεν θα κάνει παντιέρα τα θέματα του. Όπως αυτός που σου είπε εσένα η μητέρα μου δεν ήμουν δοτική, είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και γι' αυτό δεν είμαι εκφραστικός και γι' αυτό δεν δείχνω την αγάπη μου και γι' αυτό δεν δείχνω τον ερωτά μου και ασχολούμαι με το να λέω ρομαντικά λόγια και να κάνω ρομαντικές πράξεις χωρίς αντίκρισμα. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας. Πρέπει να εμπιστευόμαστε το ενστικτό μας. Πηγαίνοντας πίσω εγώ προσωπικά στις παλιότερες σχέσεις μου, μετανιώνω για τις στιγμές εκείνες που δεν είχα ακούσει το ενστικτό μου. Εκ των υστέρων όμως λέω, υπήρχε λόγος να βιώσω όσα βίωσα, γιατί αυτά με έχουν κάνει πιο σοφή και με έχουν φέρει σε ένα σημείο που να είμαι πιο έτοιμη, ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω αυθεντική αγάπη στη ζωή μου, όπως το ίδιο εύχομαι να μπορούμε όλοι μας να διεκδικήσουμε. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πούμε φτάνει. Φτάνει, δεν δέχομαι άλλες κοροϊδίες. Δεν δέχομαι άλλες βλακίες. Μέσα μας βαθιά το ξέρουμε πότε ο άλλος μας κοροϊδεύει και πότε είναι σοβαρός, πότε είναι σοβαρή, πότε ένα πρόσωπο που μας νοιάζεται πραγματικά ή μας αγαπάει και πότε παίζει με τα συναισθήματά μας ή πότε κάνει πειράματα και κάνει πρόβες πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Την αυθεντική αγάπη δεν μπορείς να τη χάσεις, τη νιώθεις. Και είναι έτσι όπως το κείμενο που μόλις σας διάβασα. Την αγάπη μου σε όλους και περαστικά μας.